Να δούμε τι έχει συμβεί με αυτό το πείραμα που έκανε σήμερα η Φωτεινή. Γεια σας. Στέλιο μου, ξεκινάμε με σένα. Καλώς τη Φωτεινή. Καλά σας βρήκα και σήμερα. Λοιπόν, για βγάλει το σακάκι να δούμε λίγο το μέσα. Υπάρχει ένα θέμα με την επιφάνεια του μαύρου. Έχεις πάρα πολλά μαύρα ρούχα, μεγάλα, και μέσα το καρό που κάμισο με τη ζακέτα την πλεχτή, το οποίο είναι πολύ πιο μαλακά και πιο casual από το υπόλοιπο και έχουν και λίγο περισσότερο φαν. Εγώ θα κρατούσα σίγουρα τη ζακέτα με το πουκάμισο, θα βάζα έναν denim παντελόνι από κάτω, δηλαδή θέλει μπλε αυτό που έχει χτίσει πάνω, ή γκρι. Κατάλαβα. Είναι δηλαδή πολύ αντίθετα τα μαύρα κομμάτια με τα πάνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο είναι μια καινούργια μέρα, θα τα πάμε καλύτερα. Σου βάλω ένα. Ευχαριστώ. Πήκε το αμαρεστέλιο. Πάμε τώρα στο like μας. Α, οκ. Λοιπόν, είπες ότι είσαι μεταφράστρια Σκανδιναβών. Έτσι είπα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Γιατί το look σου είναι σαν να είσαι μια Σκανδιναβή μεταφράστρια που μιλάς καλά τα ελληνικά, εννοώ, αλλά το look είναι σκανδιναβικό, λόγω του μαλλιού. Λοιπόν, αστειεύομαι. Ο Στέλιος με έκλεψε βέβαια μια ιδέα που είχα, ότι είναι κάτι κοτλέ που πρέπει να φορέσουμε σε ένα εκδρομικό ύφος. Εγώ τώρα πρέπει να το αλλάξω και να το κάνω κάπως διαφορετικό. Άρα λοιπόν θα σε έβλεπα με μια ωραία μπερμούδα. Μπερμούδα. Μπερμούδα φαρδιά κοτλέ με ένα ωραίο καλσόν από μέσα. Και ένα αρβιλάκι που προστατεύει τους αστραγάλους, γιατί όταν πηγαίνουμε κάπου που ανεβαίνουμε, σκαλιά ή υψώματα, είναι ωραίο να προστατεύουμε τους αστραγάλους. Και θα φερούσα φυσικά το κραγιόν τους κρίκους και για να κρύψω αυτό το υπέροχο ξανθό μαλλί που προτρέπει σε πιο βραδινές εμφανίσεις, ειδικά με μια τέτοια κοσίδα, θα προτιμούσα να έχω βάλει ένα καπέλο, ένα σκούφο, ένα κάτι. Αλλά εγώ θα κάνω το 2-2, όχι το 2-1 του. Ευχαριστώ. Πάλι καλά να λες. Ευελίν μου, τι θα κάνεις τελικά? Κορίτσι μου, είσαι μια γυναικάρα. Μπορείς να αγκαλιάσεις αυτή την πλευρά σου? Γιατί αυτό θέλω να βλέπω. Με αυτό το πρόσωπο, με αυτά τα μαλλιά, αυτό το χρώμα που έχεις επιλέξει στα μαλλιά σου, αυτά τα χαρακτηριστικά και το σώμα, μπορείς να αναδεικνύεις αυτή την πλευρά σου? Γιατί νομίζω ότι εκεί νιώθεις καλά, δεν νιώθεις εκεί καλά? Πρωτίστως, ναι, απλά επειδή παίζω με τα look γενικότερα, ναι, θα εστιάσω σε αυτό που και μου πηγαίνει καλύτερα. Ακριβώς. Γενικότερα θέλω να σε βλέπουμε λίγο πιο στιτά ρούχα, να σε κολακεύουν. Εκμεταλλεύσου τη σιλουέτα σου και δείχνει το μας. Εντάξει. Το παλτό είναι ωραίο, γιατί θα μπορέσει να το βάλεις για πάρα πολλά χρόνια. Οχ. Γιατί να το κάνεις αυτό? Μα δεν αυτό είναι τόξο. Κάνεις... Είσαι έτοιμη να το ξεύσεις. Αυτό νιώθω και εσύ δεν θέλω να βλέπεις. Δεν γίνεται, είναι θέση του τέτοια. Αυτό είναι το κακό μου προφίλ. Και τώρα, εμένα, θα με μισήσεις, αλλά να ξέρεις ότι αυτό είναι μόνο για το καλό σου. Μόνο. Όπα! Μόνο. Αύριο θέλω άλλα. Εντάξει. Ο πρώτος άσος, Εύελιν, ήρθε νωρίς. Ναι. 5,8 είναι τελική βαθμολογία σήμερα, Φωτεινή μου. Δεν είναι πολύ καλή, αλλά προχωράμε με δύναμη μπροστά. Μπορείς να πιάσεις τη θέση σου τώρα.